Σε ένα θαύμα ελπίζουν πλέον οι συγγενείς του νεαρού ηθοποιού Τόμας Πρωτόπαπα, καθώς η κατάστασή του χθες επιδεινώθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Νίκο. Καλησπέρα, Ελένη. Σήμερα έχουμε και κάποια νεότερα, γιατί οι συγγενείς και οι γονείς του Τόμας δεν τα αφήνουν όλα μόνο στο Θεό. Και τι εννοώ. Σήμερα όλες οι εξετάσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Τόμας Πρωτόπαπα θα μεταφερθούν, θα σταλθούν στην Αμερική σε κάποιους γιατρούς που ήδη έχουν μιλήσει με την οικογένεια. Από το αποτέλεσμα, από το τι θα τους πούνε οι γιατροί, θα εξαρτηθεί και το αν μπορεί να μετακινηθεί ο Τόμας Πρωτόπαπας στην Αμερική. Οι γιατροί στην Ελλάδα λένε ότι είναι αναστρέψιμη η κατάσταση, Νίκο, ή όχι? Οι γιατροί, όπως είπανε σήμερα και στους γονείς αλλά και στο θείο του Τόμας Πρωτόπαπα, Γιώργο Πρωτόπαπα, ο οποίος έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να μιλάει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τους γιατρούς, γιατί όπως καταλαβαίνεις οι γονείς του είναι σε δύσκολη κατάσταση, μας είπε ότι οι γιατροί ελπίζουν σε ένα θαύμα. Η κατάστασή του είναι σταθερή, κρίσιμη. Σήμερα δεν θα υποβληθεί σε καμία εξέταση, καθώς εχθές έκανε αξονική. Επιβαρύνθηκε λίγο ο οργανισμός του γιατί κουράζεται με τις μεταφορές. Σήμερα θα τον αφήσουν διασωληνωμένο. Αύριο οι γιατροί θα δοκιμάσουν. Με μια θεραπευτική αγωγή που κάνουν πάνω στον Τόμας να δουν κάποιες εξελίξεις. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι γονείς και οι φίλοι του που είναι εδώ πέρα ελπίζουν σε ένα θαύμα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε περαστικά. Ευχαριστούμε.